Composer Mikis Theodorakis, whose life and music mirrored Greece's soul and crossed international boundaries. Αμέσως μόλις επιβεβαιώθηκε ο θάνατος του Μίκη Θεοδωράκη και όλα τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης του κόσμου, τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά και ηλεκτρονικά μετέδωσαν την είδηση με εκτενείς αναφορές στο καλλιτεχνικό έργο και την πολιτική δράση του κορυφαίου μουσικού συνθέτη. Σημείο αναφοράς για όλους αποτέλεσε ο Ζορμπάς με το πάση γνωστό στα πέρατα του κόσμου Συρτάκη. Ο Θεοδωράκης θεωρούν τον διασημότερο συνθέτης της Ελλάδας στον 20ο αιώνα. Ειδικά η μουσική του για την ταινία Λέξη Ζορμπάς και το Χάντο Γενεράλ σε στίχους του Παύλου Νερούδα τον έκαναν διάσημο παγκοσμίως, αναφέρει στην ιστοσελίδα της η γερμανική ραδιοφωνία, ενώ το περιοδικό Focus κάνει λόγο για το θάνατο του δημιουργού της μουσικής για το Συρτάκι. Ο Μίκης Θεοδωράκης, ο οποίος με τη μουσική για τον Αλέξη Ζορμπά έγραψε κινηματογραφική ιστορία, πέθανε στα 96 του χρόνια, γράφει η εφημερίδα Design και αναφέρεται στο στάτους ήρωα που απολάμβανε ο Θεοδωράκης στην Ελλάδα. Για πολλούς Έλληνες, ο Μίκης Θεοδωράκης ήταν μέχρι και σήμερα η φωνή του λαού. Η μουσική του θεωρήθηκε παρηγοριά, ειδικά σε ιστορικά δύσκολες εποχές όπως στρατιωτική δικτατορία, αλλά και ένδειξη αντίστασης, προσθέτει η εφημερίδα. Ο θάνατος του Μίκη Θεοδωράκη αποτέλεσε πρώτη είδηση και για τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης με τίτλους όπως «Πένθος», «Έφυγε ο Μίκης Θεοδωράκης, ο συνθέτης του Ζορμπά που δημιούργησε το Συρτάκι». Εκτενή αναφορά κάνει και το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Ρία Νοβόστη που εστιάζει επίσης το Συρτάκι από την ταινία Ζορμπάς, το οποίο του προσέφερε παγκόσμια φήμη και είναι η πιο αναγνωρίσιμη ελληνική μουσική στον κόσμο, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το ρωσικό πρακτορείο. Για το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, ο Θεοδωράκης υπήρξε ο δημιουργός ενός γιγαντιαίου έργου και ο διασημότερος Έλληνας συνθέτης, ο οποίος έγινε το σύμβολο της αντίστασης στην Ελλάδα στη διάρκεια των χρόνων της δικτατορίας. Εκτενή αφιερώματα παρουσιάζουν και τα αυστριακά μέσα ενημέρωσης, με το δημόσιο ραδιόφωνο της χώρας να επισημαίνει μεταξύ άλλων την πρωτοφανή δημοτικότητα της οποίας έχει ο Μίκης Θεοδωράκης, όχι μόνο για τη μουσική του στην κινηματογραφική ταινία Λέξη Ζορμπάς με τον Άντωνι Κουίν, αλλά και για την απέραντη μουσική δημιουργία του, έχοντας γράψει πάνω από 1000 τραγούδια, συμφωνική μουσική, όπερα, μουσική για το θέατρο και τον κινηματογράφο. Mikis Theodorakis, our Mikis, the teacher, the intellectual, the radical passed away.